Τι γίνεται, παιδιά, να κάνετε, τι γίνεται. Για το δημοψήφισμα, λένε. Εγώ λέω το πολύ πολύ να μα πούν ότι έφεραν 75% ναι. Εγώ σου λέω θα τα φέρουν 90%. Και τι ποσοστό θα ψηφίσει όχι. Όχι θα μα πούν αυτοί δηλαδή. Πραγματικά πόσα θα είναι τα όχι. Να σου πω αυτό εξαρτάται. Παιδιά, μείνετε βλακίες. Το όχι θα έρθει μέχρι 60%. Τρελάθηκες. Στις πόλεις μπορεί. Στα χωριά τι γίνεται. Εγώ σου λέω ούτε και στις πόλεις θα ψηφίσουν. Ο κόσμος φοβάται, ρε. Ένα μου τέβη βυθύμα, εγώ τέβη βυθό. Θα πω μέσα στο παραβάνι εκεί πέρα στο καζανάκι, θα βάλω το ψήφο μου και τελείως πάτε και τελείως. Ναι, αλλά εγώ έμαθα ότι η φάκελη είναι σημαδεμένη. Και λοιπόν και αν είναι σημαδεμένη, εγώ έχω το φάκελο, πάω κρυφά κρυφά στην κάλπη, την κρύβω, κραπ, το ρίχνω το. Ρε μέχρι κρυμμένες τηλεοράσεις θα έχουν στο ταβάνι για να βλέπουν τι θα ρίξεις. Για να και μίλες κουταμάρες. Άσε τώρα. Πού θα τις βρουν τώρα στις τηλεοράσεις, χιλιάδες εκλογικά τμήματα είναι. Ακού που θα τις βρουν, οι Αμερικανοί θα τους τις δώσουν. Δεν τις κάνουν τις τηλεοράσεις, άμα θέλουν αυτοί έχουν τρόπους. Πες με έναν τρόπο. Θα σου εξηγήσω εγώ. Τι. Λοιπόν, πας και μπαίνεις μέσα στο παραβάν. Λοιπόν, βλέπεις κάτω πεταμένα 50 όχι και 3 ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Μπαίνεις μέσα. Παίρνεις το όχι σου, το βάζεις μέσα στο φακελάκι, το λέει το πετάς κάτω. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Έρχεται όμως ο άλλος. Ποιος είναι αυτός. Ο δικός τους. Α, δικός τους. Κοιτάζει κάτω και βλέπει 4 ναι. Ήταν 3 πρώτα. Ναι. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Άρα ο Κώστας ο Παπαδήμας που ήταν τελευταίος ψήφισε όχι. Καταλάβες. Και λοιπόν, και αυτό είναι ξυπνάδα που λες. Και εγώ είμαι κοροϊδό δηλαδή. Το ναι, το πετάξω κάτω. Και δεν το βάζω τσέπη με το ναι, το μάσα του κάνω τσίκλα. Εγώ έτσι, άτε. Ναι, αλλά εγώ έχω μάθει κάτι άλλο. Τι. Ότι στα ψηφοδέλτια επάνω έχουν βάλει αύξοντα αριθμό την ώρα που στα δίνουν. Αριθμό και δεν φαίνεται δηλαδή. Δεν φαίνεται γιατί έχει μια ειδική μελάνη. Συμπαθητική λέγεται. Α, η μελάνη αυτή που το. Έλα μου, παιδιά, μην ακούτε βλακίες μας. Θα τα κυκλοφορούν επίτηδες τις φήμες για να φοβερίζουν τον κόσμο. Ναι, μου έτσι λέω και εγώ. Παιδιά, παιδιά, δεν σα κρεμάς, όχι θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι θα μας βγάλουν αυτοί, τι ποσοστό θα μας βγάλουν, αλλά εμείς θα ψηφίσουμε όχι. Όταν αυτά μετρήσουν να δουν ότι είναι πολλά τα όχι, να ξέρουν ότι είμαστε εναντίον τους. Όχι, παιδιά. Γεια σας, δεν άργησα, Εσύ δεν άργησες, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε. Γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε?